Χολιγουδιανή παραγωγή. Ένα ελληνικό θέμα. Μια πλειάδα στάρ και ανερχόμενων πρωταγωνιστών. Και η νεότερη κόρη του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδας, Θεοδώρα. Αυτή ήταν η συνταγή για ένα φιλόδοξο θρίλερ που ενώ παραγωγή, σκηνοθέτες και φωτιστές έφτασαν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα, η πολύ αναμενόμενη ταινία με την ιδιαίτερα ακριβή παραγωγή αναβλήθηκε για τον Απρίλιο λόγω πριγκιπικής ασυνέπειας. Όλα ξεκίνησαν στο μακρινό, ηλιόλουστο και γεμάτο ευημερία Λος Άντζελες, όπου ο Φραντζέσκο Βιτάλι, δημοσιογράφος δικός μας, που μετανάστευσε στην Αμερική και πρόκοψε ο άνθρωπος τόσο στην παραγωγή θεατρικών έργων όσο και στο σινεμά και στο παγκόσμιο κινηματογραφικό διαγωνισμό 48, με τεράστιες συνεργασίες όπως με τον Κλούνεϊ και τον Μπρατ Πιτ, αποφάσισε να γυρίσει ένα σύγχρονο θρίλερ με αρχαιοελληνικές αναφορές. Οι πύλες του Άδη. Η Περσεφόνη, η Δήμητρα, ο θάνατος, η θλίψη, η άνοιξη, ο έρωτας. Ο Φραντζέσκο, κάνοντας καθημερινά παρέα με τη Θεοδώρα Γκρίς, τη φαντάστηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Γνωστή μας και ως πριγκίψα Θεοδώρα της Ελλάδος και της Δανίας, είναι το τέταρτο παιδί του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου Δεύτερου της Ελλάδας και της Άννα Μαρίας. Ηθοποιός στο επάγγελμα με το ψευδώνυμο Θεοδώρα Γκρίς και με σημείο αναφορά στην καριέρα της στο ρόλο της γραμματέως στη θρυλική σαπουνόπερα «Τόλμη και γοητεία». Οι πύλες του Άδη θα ήταν η πρώτη της εμφάνιση σε ταινία, γυρισμένη μάλιστα επί των ελληνικών εδαφών. Και λέμε «θα ήταν», γιατί ο Φραντζέσκο Βιτάλι προχώρησε σε αντικατάσταση της Θεοδώρας παρά τη φιλική του σχέση. Τι και αν αυτή δήλωνε: «Είμαι ενθουσιασμένη. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα του πατέρα μου και δική μου πατρίδα. Ήταν ένα όνειρο ζωής, γιατί θα δω μέρη της ελληνικής επικράτειας που δεν είχα ποτέ άλλοτε την ευκαιρία να επισκεφθώ». Γιατί όμως η παραγωγή προχώρησε στην αντικατάσταση της Θεοδώρας της Ελλάδος και της Δανίας και της Τόλμης και της Γοητείας? Διότι έπρεπε βάσει συμβολέου μέχρι τα γυρίσματα που θα ξεκινούσαν τώρα το Σεπτέμβρη να έχει χάσει 15 κιλά και δυστυχώς δεν το κατόρθωσε. Ρατσιστικό, πολιτικός ανορθόδοξο. Το θέμα είναι πως ο παραγωγός Βιτάλης δεν αστείευεται μεν και η Θεοδώρα δεν παίζει δε. Αφού η ηθοποιός πριγκίψα δεν κατάφερε να χάσει τα κιλά που είχε συμφωνήσει, ευχαριστούμε, στην επόμενη ταινία θα τα πούμε. Της είπε αμερικάνικα, αλλά μπορεί και ελληνικά, ο Φραντζέσκο, γιατί άλλο η δουλειά, άλλο η φιλία. Και έδωσε το ρόλο στην Κλόη Κάθριν Κιμ, διάδοχο για τα στούντιο των κινηματογραφικών μας ονείρων, της Αντζελίνα Τζολί. Σε εμφάνιση, δυναμική υποκριτικής και κιλά. No hard feelings, που λένε και οι Αμερικανοί. Άλλωστε, τι κι αν δεν έχει ένα ρόλο η πρίνσης Θεοδώρα Γκρίς, έχει πάντα ένα πριγκιπικό στέμα να την παρηγορεί. Και ζήσανε αυτοί καλά και με πολλά κιλά, και εμείς καλύτερα.